Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Περάστε, καθίστε, καθίστε εδώ μαζί στην παρέα μας, στην οποία, παιδιά, κερνάμε ωραίες κινηματογραφικές συζητησούλες, άλλοτε με θετικό πρόσωπο και άλλοτε με θετικό. Βέβαια, στόχος πάντοτε είναι από εδώ, όταν θα φεύγετε, να έχετε μάθει και κάτι. Στο σημερινό βίντεο, λοιπόν, αντί να κάνω αυτό που κάνω συνήθως, δηλαδή να βγω μπροστά στην κάμερα και να αρχίζω να λέω με έντονο ύφος τις κινηματογραφικές μου ανησυχίες, είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Είπα να παίξω με τον Ανδρέα ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, όπως θα έχετε δει και στον τίτλο αυτού του βίντεο. Δηλαδή, εγώ θα κάνω 10 ερωτήσεις στον Ανδρέα, συγκεκριμένες στοχευμένες ερωτήσεις που θα με βοηθήσουν να καταλάβω εάν αυτά που θα πω στη συνέχεια του βίντεο, και να καταλάβετε και εσείς δηλαδή, έχουν βάση ή δεν έχουν. Στη συνέχεια του βίντεο, λοιπόν, θα δείτε έναν καχύποπτο, θα λέγαμε, Ανδρέα, γιατί, παιδιά, με τα βία του έχω εξηγήσει πάνω κάτω τι θα κάνουμε, πολύ απλά γιατί δεν ήθελα καθόλου να είναι προετοιμασμένος. Ήθελα να τους σκάσουν από το πουθενά. Οπότε ο Ανδρέας τον δείτε έτσι να είναι μαζεμένος, να μην πολύ μιλάει. Γενικά, ρε παιδί μου, να με κοιτάει με περίεργο ύφος. Anyway, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ρε, μην κοιτάζει τώρα. Είμαστε ωραία. Είσαι έτοιμος να απαντήσεις? Θέλω να απαντήσεις χωρίς φόβο και πάθος σε αυτές τις ερωτήσεις. Εντάξει. Ωραία. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου project από το Phase 4 του MCU και έπειτα? Δηλαδή, πιάσε και το Quantum Mania που έχει βγει από το Phase 5. Το No Way Home. Το No Way Home. Ωραία. Ποιος χαρακτήρας ήταν ο αγαπημένος από το Infinity Saga? Περίμενε. Αυτό είναι δύσκολο. Περιμένω, δεν φεύγω. Εδώ είμαστε. Η κάμερα γράφει από ό,τι βλέπω. Αυτό είναι δύσκολο. Τα μικρόφωνα γράφουν. Βασικά δεν. Γράφουν και τα μικρόφωνα από ό,τι βλέπω. Το Infinity Saga. Ναι. Ο Iron Man. Ο Tony Stark. Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας από το Multiverse Saga έως τώρα? Το ξέρω ότι παίρνει σκέψη αρκετή. Από το Multiverse Saga, έτσι. Ναι, το Phase 4 και μετά, δηλαδή. Ναι. Περίμενε. Δείτε τον πόσο δυσκολεύεται να βρει χαρακτήρα. Ήδη έχει αρχίσει και βγαίνει αληθινό. Περίμενε λίγο, περίμενε. 2000. Δεν ήμουν και προετοιμασμένος. That's the point. Δεν ξέρω τι να πω. Για πες. Είμαι Loki και Doctor Strange μαζί. Ωραία. Και οι δύο αυτοί χαρακτήρες που ανέφερες ήταν για παλιά. Ναι. Έχοντας δει τις ταινίες Iron Man 1, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor 1, First Avenger, το Captain America. Ναι, ναι. Είχες καταλάβει στο περίπου ποιος ή ποιοι θα ήταν οι ηγέτες των Avengers και γενικά του MCU? Ο Captain America πιο πολύ θα μπορούσε. Ο Captain America. Ναι. Πέμπτη ερώτηση. Ποια σουπερηρωϊκή σειρά είναι η αγαπημένη σου μέχρι τώρα? Γενικά εννοώ σειρά. Πρόσεξε. Εννοώ και μέσα από το MCU και εκτός MCU Marvel. Μπορείς να πεις και τις DC, άμα θέλεις. Daredevil και Hawkeye. Μ' άρεσε το Hawkeye. Τώρα. Μόνο που τα έβαλες στην ίδια πρόταση αυτά τα δύο. Ναι, εντάξει τώρα. Daredevil θα σου λέγαμε ότι είχα δύο λογικά, αλλά κατάλαβες. Ερώτηση νούμερο 6. Εάν σου έλεγα να δεις τρεις φορές μία ταινία, ποια ταινία θα διάλεγες, το Thor, The Dark World ή το The Eternals? Έχω συγκεκριμένους λόγους προτάσεις. Τρεις συνεχόμενες. Ναι, ναι, ναι. Αν σου λέγανε ότι πρέπει να δεις τρεις συνεχόμενες φορές μια ταινία. Για τιμωρία, δηλαδή. Ναι. Το Thor, The Dark World. Θα προτιμούσες να δεις το The Dark World για τις φορές, όχι το Eternals. Εύκολη απάντηση. Εύκολη. Τελικά. Έβδομη ερώτηση, Ανδρέα. Ξέρεις πάνω κάτω το τι να περιμένεις από τη δεύτερη σεζόν της σειράς Loki? Προσέξτε γιατί κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί ο Ανδρέας, θα έλεγα, είναι ο κοινός θεατής. Δηλαδή, θα δει μια φορά μια σειρά. Άντε, επειδή είναι στη φάση εδώ πέρα, θα τη δούμε και μια δεύτερη φορά μαζί, έτσι για να την ξαναθυμηθούμε όταν θα βγει η δεύτερη σεζόν και τέτοια πράγματα. Δεν είμαι εγώ που κάθομαι και βλέπω, κάνω, ψάχνω, διαβάζω, ούτε και κάποιοι από εσάς πορωμένοι που βλέπετε 800.000 βίντεο. Έτσι, για το κάθε τι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Από αυτό που έχεις δει από τη σεζόν 1, γιατί εσύ δεν έχεις κάτι να ψάξεις, τι, πώς θα γίνει, με τι θα πω, ποιο θα έρθει, οι κασίες, αυτά το ένα το άλλο. Είδες μια σειρά και μια σειρά τι είναι υποχρεωμένη από την πρώτη τη σεζόν να σου σετάρει ακριβώς το τι να περιμένεις και στη δεύτερη. Τι περιμένεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Πολύ ωραία. 8η ερώτηση. Πού οδηγείται πλέον το MCU, πιστεύεις? Προς τα πού οδεύει? Έχεις δει ήδη ένα ολόκληρο Phase 4. Ναι. Έχεις δει σειρές. Ναι. Έχεις δει ταινίες. Έχεις δει την πρώτη ταινία από το Phase 5. Ναι. Έχεις στο μυαλό σου ένα, το πλάνο, το πού πάει, ρε παιδί μου? Τι έχει γίνει τώρα, τι γίνεται, πού είμαστε? Εννοείς δηλαδή το πού θα καταλήξουν οι τελευταίες ταινίες? Ναι, 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 ναι. Καταρχάς ξέρεις που θα καταλήξουν γιατί έχουν ανακοινωθεί. Α, ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ αόριστο, δηλαδή το να ξέρω το εγώ. Τι θα γίνει στις τελευταίες ταινίες? Δηλαδή πού οδεύει, προς τα πού πάει, έχεις καταλάβει? Δεν είναι και λίγο το ορίζοντα που πούμε αυτό. Πώς γίνεται, ορίζεις μια ολόκληρη φάση. Το Face. Ναι.
Είναι σαν να σου λέω, δεν ξέρεις που πάει το Infinity Saga έχοντας δει όλο το Phase 1. Έχεις μια εικόνα έτσι, έναν οδηγό τουλάχιστον, μια πρώτη εικόνα ρε παιδί μου, προς τα που πάνε όλα αυτά. Ή το έχεις έτσι στο μυαλό σου αόριστα, δεν ξέρεις καν, απλά πηγαίνεις και βλέπεις ταινίες. Απλά πηγαίνω και βλέπω, δεν ξέρω. Οι ερωτήσεις που του κάνω για να μην πεταχτείτε από κάτω και δεν είναι για να τον επηρεάσω, είναι για να του μαζέψω λίγο το. Για να μην τον αφήνω άοριστα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι τον επηρεάζω αυτή τη στιγμή. Του κάνω απλά τις σωστές ερωτήσεις. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Άρα γράφω, δεν ξέρεις. Ερώτηση 9. Εάν σου έλεγα πάμε να δούμε το Quantum Mania την επόμενη Τετάρτη στο σινεμά και όχι στην πρεμιέρα, ή να περιμένω να το δούμε στο Disney Plus, θα σε πειραζε? Δεν θα με πειράζει. Δεν θα σε πειράζει? Όχι. Τέλος πάντων, άμα σου έλεγα παλαιότερα. Κατάλαβα, ναι, πες. Δεν νομίζω να μου λύγεις όχι, δεν όχι, με ενοχλεί. Με τίποτα. Θα ήθελες όπως και δίποτε, σαν τρελός, να πάω να το δεις. Ναι. Σωστά. Πρεμιέρα, σίγουρα. Το ίδιο και εγώ, παιδιά, και για μένα ισχύει αυτό. Άρα τώρα, εδώ απαντάω. Δεν θα σε πειράζει. Δεν με πειράζει. Και η τελευταία ερώτηση και η πιο σημαντική, θα σου δώσω χρόνο, δεν θέλω να αγχωθείς για να απαντήσεις ή να βιαστείς. Πες μου μία υπερηρωική ταινία των τελευταίων 2 ετών που θα ήθελες σαν τρελός να τη δεις ξανά. Το τελευταίο την... 2 ετών. Ναι, ή που θα την έβλεπες ξανά το και ξανά. 2021. Τα τελευταία 2 έτη είναι από το Phase 4 της Marvel. Μπα πιάσει και το 21 δηλαδή. Mm. Που βγήκε το Black Widow. Μέχρι σήμερα. Από το 21 μέχρι σήμερα. Βάλε και το Quantum Mania μέσα μου. Το The Batman είναι στις επιλογές. Το νέο ηχόμενο είναι στις επιλογές. Μπορώ μόνο μία να επιλέξω. Εντάξει, διάλεξε και δύο. Αυτά τα δύο βασικά. Το The Batman και το The Way Home. Όπως τα καταλάβατε, ο Ανδρέας κατάλαβε περίπου στα μισά των ερωτήσεων το που το πάω και δεν το κατάλαβε το που το πάω από τις ερωτήσεις, αλλά γιατί και αυτός ένιωθε ακριβώς το ίδιο. Άρα αυτό που κατάλαβα από τις απαντήσεις του 16χρονου Ανδρέα είναι πως το πρόβλημα του MCU είναι πλέον ορατό και στα άτομα μικρής ηλικίας, τα οποία γενικά πολλοί, ρε παιδί μου, αρέσκονται στο να σνομπάρουν την άποψή τους. Εγώ έχω επιλέξει όχι απλά να την ακούω, αλλά να την ακούω κιόλας με μεγάλο ενδιαφέρον και να την ασπάζομαι σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι χαζά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι. Αντιθέτως, τα νέα παιδιά κιόλας, τα σύγχρονα παιδιά έχουν ξεπεράσει και σε επίπεδο μόρφωσης, αλλά και σε επίπεδο αντίληψης κατά πολύ πολλούς ενήλικες. Στο θέμα μας όμως, πώς έφτασε η Marvel από εκεί που ήταν στις δόξες της να φτάσει τώρα να βγάζει στην καλύτερη μέτριες προς λίγο καλές ταινίες. Το Quantum Mania έχει φάει το κατσάδιασμα του αιώνα από όλους. Όχι, δεν έχει φάει μόνο από τους κριτικούς όπως αρέσκονται πολλοί να λένε για να νιώθουν οι ίδιοι καλά. Και το κοινό δεν έχει πει καλά λόγια, τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτού. Γιατί και εγώ που δεν είπα και τα καλύτερα λόγια για το Quantum Mania, κοινό είμαι. Δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, συγγνώμη αν το χαλάω σε πολλούς, αλλά παιδιά το έχω πει εξ αρχής, από την αρχή αυτού του καναλιού. Είμαι απλά ένας τύπος που του αρέσουν οι ταινίες και οι σειρές, διαβάζει για αυτές, μαθαίνει για αυτές, ψάχνεται για αυτές και του αρέσει να μιλάει μπροστά από μια κάμερα. Αυτό. Το Quantum Mania λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αν το δεις μεμονωμένα ρε παιδί μου σαν ταινία, είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι project όπως η σειρά Hawkeye ή όπως η σειρά The Falcon and the Winter Soldier. Είναι ένα project, παιδί μου, το οποίο πήγες στο σινεμά να δεις κάτι ανάλαφρο, να σκοτώσεις δύο ρίτσες από τη ζωή σου, να γελάζεις λίγο, να δεις και τις εκρηξούλες σου, να φας και τα σνακ σου και μέχρι εκεί να γυρίζεις με τα σπιτάκι σου και να συνεχίσεις κανονικά τη ζωούλα σου. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα την έχεις ξεχάσει. Μη σας πω μέχρι την επόμενη μέρα. Αυτό το είδος ταινίας λοιπόν, εάν ήμασταν σε κάποια άλλη φάση της Marvel, σε μια παλαιότερη της φάση, μπορεί από το κοινό να ήταν πιο αποδεκτό ή τουλάχιστον μπορεί να μην ήταν τόσο κατακριτέο. Και το λέω αυτό γιατί το MCU, η αλήθεια να λέγεται, τέτοια project έβγαζε και παλαιότερα, έτσι. Δεν έκανε την αρχή με το Quantum Mania, αλλά παιδιά με τη μόνη διαφορά ότι τότε αυτού του είδους ταινίες δεν ήταν τα project στα οποία θα στήριζε η Marvel την αρχή μιας καινούριας φάσης της. Το project που υποτίθεται θα διόρθωνε τα κακό σκήμενα του προηγούμενου phase, του phase 4. Με άλλα λόγια, το Quantum Mania αντί να ήταν το ποτήρι που θα ξεδιψούσε το Marvel κοινό, έγινε η σταγόνα που το ξεχύλισε. Και θα σας πω κάτι τώρα στην αρχή για να καταλάβετε κατευθείαν γιατί πράγμα μιλάμε. Η Marvel στο Phase 5 της στήριξε το σετάρισμα του σύμπαντός της και το σετάρισμα του main πολυσυμπαντικού κακού της στον ήρωα, ο οποίος ήρωας στις προηγούμενες φάσεις, στην 1, 2 και 3, ήταν θα λέγαμε ένας δυνατός κομπάσος. Δίνοντάς του για αυτό το σκοπό μια ταινία η οποία είναι επιπέδου, μάλλον θα τη βλέπαμε όπως θα βλέπαμε στο Phase 3, ένα project όπως είναι το Captain Marvel. Η οποία ταινία Captain Marvel, να το πω εδώ πέρα, να το τονίσω ότι για εμένα είναι καλύτερη ταινία από το Quantum Mania. Θα μπορούσα πραγματικά να το λήξω εδώ το θέμα, αλλά θα συνεχίσω γιατί έχει πολύ ζουμί ακόμη. Η Marvel, παιδιά, έχει πέσει θύμα της παλιάς της ποιότητας. Το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ξεκίνησε το 2008 με την ταινία Iron Man 1. Και ξεκίνησε έχοντας στη φαρέτρα του άτομα που είχαν τρέλα, όρεξη, μεράκι και αγανάκτηση πάνω απ' όλα μέσα τους,
για αυτό το πράγμα που συνέβαινε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Marvel, λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, τα προηγούμενα χρόνια είχε κατακριουργηθεί από τις τρίτες εταιρείες που είχαν τα δικαιώματα των ηρώων της. Είχε υπογράψει συμβόλαια με τρίτες εταιρείες, λοιπόν, από τις οποίες τρίτες εταιρείες ή κάποιες αποφάσισαν να μην ασχοληθούν καν με τους ήρωες αυτούς, δεν πίστευαν ποτέ δηλαδή σε αυτούς, αν και είχαν αγοράσει τα δικαιώματά τους, ή κάπως κουτσά στραβά πίστευαν και έβγαζαν ταινίες που περισσότερο παροδίες ήταν, περισσότερο ξεπέτες ήταν παρά ταινίες. Η Marvel, που ήθελε να σταματήσει αυτό το πράγμα να συμβαίνει, έκανε υπομονή, περίμενε και το 2007 επιτέλους κατάφερε να πάρει πίσω τα δικαιώματα των ηρώων που είχε τουλάχιστον στο μυαλό της να ξεκινήσει το ενιαίο κινηματογραφικό της σύμπαν. Και για αυτό το σκοπό έκανε και διευθυντή της το Kevin Feige. Επαναλαμβάνω, η Marvel όταν πήρε πίσω τα δικαιώματα των ηρώων της, αυτοί αντιμετωπιζόντουσαν από όλους ως ο κλόν που θα παίξουμε λίγο μαζί του, αλλά αύριο δεν θα το θυμάται κανένας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις να υπάρχουν, όπως η τριλογία του Sam Raimi, αλλά δεν ήταν ο κανόνας, ήταν η εξαίρεση που τον επιβεβαίωνε. Το Project MCU, λοιπόν, ανέλαβα να το φέρουν στη ζωή άτομα που ήταν νέρντουλες και τι είχανε να είναι σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, παραγωγοί, άτομα που μεγάλωσαν με αυτούς τους ήρωες, άτομα που αγαπούσαν αυτούς τους ήρωες και που απολάμβαναν κάθε ώρα και στιγμή που τους δινόταν η ευκαιρία να τους φέρουν στη ζωή, στη μεγάλη οθόνη. Και αυτό δεν χρειάζεται καν να σας το πω εγώ. Το έδειξαν τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά ήταν από το 2008 που ξεκίνησε το MCU μέχρι το 2019 που ολοκληρώθηκε το Infinity Saga να μιλάει ολόκληρο το σύμπαν για αυτό. Γιατί η Marvel, παιδιά, εκείνη τη στιγμή είχε καταφέρει να συνδυάσει κάτι εκπληκτικό. Είχε καταφέρει να συνδυάσει την σούπερ ηρωική τρέλα με τον κόμικ ρομαντισμό και με την κινηματογραφική σοβαρότητα που μπορούσε τέλος πάντων να βάλει σε αυτά τα project. Είχαν καταφέρει να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα από όλα αυτά, κάνοντας το απλό. Παίρνοντας τους ήρωές τους, τους σούπερ ήρωές τους και ρίχνοντάς τους στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Τους έδωσαν καθημερινά ανθρώπινα προβλήματα για να παλέψουν. Iron Man, ένας εκατομμυριούχος που συνειδητοποιεί με τον χειρότερο τρόπο ότι έχει καταντήσει ένα εγωκεντρικό γουρούνι που μόνο κακό κάνει στους γύρω του. Ο Captain America, ένας μικροσκοπικός τυπάκος που οι δυσκολίες της ζωής του έχουν διαμορφώσει έναν σπάνιο χαρακτήρα που δεν σπάει ακόμη και όταν γίνεται ένας αθάνατος σούπερ στρατιώτης. Ο Thor, ένας θεός, έτσι, να το τονίσω αυτό. Στην πρώτη του ταινία έρχεται στη γη ως θνητός, χωρίς δυνάμεις, εξόριστος από τον πατέρα του, γιατί είχε καταντήσει ένα κακομαθημένο παιδαρέλι που δεν άκουγε κανέναν, θεωρώντας όσα είχε εκ γενετής δεδομένα. Και θα μπορούσα να ξέρετε να συνεχίσω κι άλλο, γιατί όλοι οι παλιοί χαρακτήρες, όλοι μάλλον οι πρώτοι χαρακτήρες του MCU, είχαν ακριβώς αυτό το κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό, λοιπόν, τι είχε ως αποτέλεσμα? Ο κόσμος να μπορούσε πολύ πιο εύκολα να δεθεί μαζί τους. Και δεν το κατάφερνε επειδή είχαν αυτό το χαρακτηριστικό οι ταινίες, το κατάφερνε γιατί η Marvel μέχρι εκείνη τη στιγμή έβγαζε σωστές ταινίες. Και προσέξτε, δεν λέω καλές, λέω σωστές, γιατί κακά τα ψέματα και στις πρώτες φάσεις της η Marvel είχε βγάλει, ρε παιδί μου, ταινιούλες όπως το Thor The Dark World, όπως ήταν η πρώτη ταινία Ant-Man, όπως ήταν η δεύτερη ταινία Ant-Man, όπως ήταν το Captain Marvel, okay, το οποίο δεν το θεωρώ εγώ τόσο κακό, αλλά τουλάχιστον τα βασικά τα έκαναν. Ήταν σωστές ταινίες. Και όταν βγάζεις τέτοιες ταινίες τότε, που είναι οι αρχές, ρε παιδί μου, του σύμπαντός σου, μπορείς να κάνεις και λάθη. Ο κόσμος τουλάχιστον θα στα συγχωρήσει αυτά τα λαθάκια. Δεν θα στα συγχωρήσει όμως όταν έχεις 15 χρόνια επιτυχημένης προϋπηρεσίας. Πού το πάω όμως? Η κινηματογραφική Marvel αυτά τα 11 χρόνια, ρε παιδί μου, μεγάλωσε πάρα πολύ, γιγαντώθηκε, δεν ωρίμασε όμως. Μεγάλωσε στην κυριολεξία, έγινε το μεγαλύτερο και πιο κερδοφόρο κινηματογραφικό franchise όλων των εποχών, αφήνοντας στην πλάτη του το Star Wars, παιδιά, και μάλιστα χιλιόμετρα πίσω. Όταν κάτι, λοιπόν, μεγαλώνει, πόσο μάλλον όταν γιγαντώνεται, και αυτό που θα σας πω δεν ισχύει μόνο στον κινηματογράφο, δεν ισχύει μόνο για τη Marvel, ισχύει παντού και πάντα, σταματάει να έχει πλάκα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει γιατί όσο κάτι μεγαλώνει, τόσο μεγαλύτερες ευθύνες έχει, τόσο μεγαλύτερες υποχρεώσεις έχει, έχει πλέον μεγαλύτερες απαιτήσεις, σταματάει να έχει αυτόν τον ρομαντισμό που το διακατήχε τουλάχιστον στην αρχή του και γίνεται πιο πολύ επιχείρηση παρά τέχνη. Και το σημαντικότερο, παιδιά, όταν κάτι μεγαλώνει τόσο πολύ, τραβάει τα βλέμματα των άσχετων
και των μεγάλων. Εννοώντας των μεγάλων κεφαλιών, των μεγάλων πορτοφολιών, των μεγάλων εταιριών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η Marvel τράβηξε το ενδιαφέρον της Disney. Όπου για όποιους δεν το γνωρίζουν, η Disney, παιδιά, έχει εξαγοράσει τη Marvel από το 2009. Βέβαια, δεν μπορούσε από τότε να επέμβει στο MCU, διότι είχε από πριν, ρε παιδί μου, στηθεί αυτό το πράγμα που είδαμε μέχρι το 2019. Αν και μπορούσε η Disney από το 2012 και μετά να κάνει κάποιες μικροαλλαγούλες, όπου τις έκανε κιόλας, δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, να καταστρέψει κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει σωστά από το 2008. Το 2019 όμως, το Phase 3 ολοκληρώνεται, το Infinity Saga ολοκληρώνεται, και ήρθε η ώρα, παιδιά, για την αχόρταγη, θα λέγαμε, επιχείρηση που ονομάζεται Disney να βάλει βαθιά μέσα το χεράκι της στο MCU. Και σου λένε, έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο project που έχει κάνει χαμό, έχει βγάλει τα χρήματα του αιώνα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Θα στοχεύσουμε στην ποιότητα να το απογειώσουμε το πράγμα? Όχι, παιδιά, είπαν αυτό που λένε το 99,9% των εταιριών στο Hollywood. Θα αρμέξουμε και άλλο την αγελάδα. Πάμε να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Και όχι με ποιότητα, αλλά με ποσότητα. Περισσότερα project, μεγαλύτερα ονόματα ηθοποιών, μικρότερα ονόματα σκηνοθετών και σεναριογράφων. Και πάνω απ' όλα, family friendly μέχρι ideas. Δηλαδή, εάν γίνεται τις ταινίες μας να τις βλέπουν μέχρι και τα γέννητα. Πραγματικά, από το Phase 4 και μετά, είναι πάρα πολλές οι φορές που νιώθω πως οι ταινίες της Marvel δίνονται στους σκηνοθέτες και στους σεναριογράφους για να κάνουν την πρακτική τους. Δεν το πιστεύω ότι δίνεται σε τέτοια άτομα η ευκαιρία να κάνουν κάτι super, να κάνουν κάτι wow, κάτι που θα το δει όλος ο πλανήτης, και δίνουν αυτό το πράγμα να βγει στη μεγάλη οθόνη. Το αποτέλεσμα, η Marvel μέσα σε 11 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2019, να έχει βγάλει 23 ταινίες, και από το 2020, παιδιά, μέχρι το τέλος του 2023, μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς δηλαδή, θα έχει βγάλει 20 project, 10 ταινίες και άλλες τόσες σειρές. Θα μπορούσα και εδώ να σταματήσω την κουβέντα, αλλά θα πω κι άλλα. Η Marvel, που αρχικά στρατολογούσε ηθοποιούς που δεν ήταν, ρε παιδί μου, πασίγνωστοι, που ήταν φρέσκες οι φάτσες τους, ή ηθοποιούς που ήταν παλαιότεροι αστέρες, είχαν τεράστιο ταλέντο, αλλά η καριέρα τους, ρε παιδί μου, είχε πάρει την κατηφόρα. Παραδείγματος χάρη, ο Robert Downey Jr. Τώρα πλέον δεν το κάνει αυτό. Τώρα αποφασίζει να πάρει ήδη γνωστούς ηθοποιούς, να πάρει ονόματα όπως η Σαρλίζ Θερόν, ο Κιτ Χάρινγκτον, ο Κριστιαν Μπέιλ, ο Ρίτσαρντ Μέιντεν, ο Μαχερσάλα Άλι και άκουσον, ο Χάρι Στάιλς. Ρε, θα μου πει κάποιος, τι διάολο κάνει ο Χάρι Στάιλς στο MCU? Και θα μου πει τώρα κάποιος, ρε Θωμά, γιατί είναι κακό αυτό? Καλή ηθοποιή είναι. Ναι, καλή ηθοποιή είναι, αλλά δεν είναι φρέσκα πρόσωπα. Πρώτον, και δεύτερον, έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν τους παίρνουν, ρε παιδιά, επειδή είναι καλή ηθοποιή. Τους παίρνουν γιατί είναι γνωστοί και θέλουν να εκμεταλλευτούν το όνομά τους ώστε να τραβήξουν περισσότερο κόσμο στις αίθουσες. Έφεραν τον Christian Bale στο MCU. Πολύ ωραία. Όλοι γουστάραμε, όλοι ενθουσιαστήκαμε, όλοι το ανεβάσαμε το hype στο Θεό πριν βγει η ταινία. Βγαίνει το Love and Thunder και αυτό που του είχαν δώσει, ρε παιδιά, ήταν μια κουράδα του ανθρώπου. Πώς να το σώσει? Και για να το πω καλύτερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο ηθοποιός ήταν πολύ ανώτερος από το MCU. Δεν κόλλαγε καν μέσα εκεί, ήταν πολύ σκοτεινός για τα γούστα τους. Το MCU σταμάτησε να έχει πλάκα, λοιπόν. Σταμάτησε να έχει αυτό τον κόμικ ρομαντισμό που διακατήχε τις τρεις πρώτες φάσεις του. Σταμάτησε να πρεσβεύει κάποιες συγκεκριμένες ηθικές αξίες. Σταμάτησε να περνάει όμορφα μηνύματα στους θεατές του. Σταμάτησε να έχει την ικανότητα να δέσει τους θεατές μαζί του. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις στιγμές που βγήκε από το σινεμά έχοντας δει το Iron Man 1, έχοντας δει το πρώτο Captain America, έχοντας δει το Civil War, έχοντας δει, τι να σας πω, ρε παιδιά, το Winter Soldier, την πρώτη ταινία Avengers, τέλος πάντων. Έβγαινες και πολύ απλά είχες πάρει κάτι μαζί σου, είχες νιώσει κάτι έντονο, είχες μάθει ένα ηθικό δίδαγμα, είχες δεθεί, ρε παιδί μου, στην τελική με αυτό το σύμπαν. Και όχι, δεν είναι η αρχή, ρε παιδιά, όπως αρέσει σε κάποιους να λένε, το Quantum Mania. Είναι η συνέχεια της ιστορίας. Πώς γίνεται να πηγαίνει η λέξη αρχή δίπλα από ένα project που πρωταγωνιστής της είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει εμφανιστεί πρώτη φορά σε ταινία της Marvel το 2015? Έχουμε 2023, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τα project της Marvel πλέον είναι ξεκάθαρο πως από τους δημιουργούς τους αντιμετωπίζονται περισσότερο ως τα project που θα βγάλουν τα κόμπλεξ τους στον κόσμο παρά τα project που θα βγάλουν τον ρομαντισμό, την τρέλα τους και το μεράκι τους προς τον κόσμο. Και δεν είμαι παράλογος, ρε παιδιά, γνωρίζω ότι από μια σουπερηρωική ταινία δεν μπορώ να περιμένω να δω ένα αριστούργημα ή μια ταινία που θα αλλάξει τον κόσμο του κινηματογράφου.
αλλά έχει γίνει και αυτό σε πολλά σούπερ ηρωικά project. Αν και συνήθως οι μεγαλύτερες πιθανότητες για να δεις κάτι τέτοιο είναι η ταινία που θα πας να δεις, η σούπερ ηρωική ταινία, να είναι R-rated. Γιατί μπορεί, αν μας ρωτάει κάποιος ποια είναι η καλύτερη ταινία της Marvel, να απαντάμε αυθόρμητα το Infinity War, γιατί ανήκει στο MCU και αυθόρμητα το μυαλό μας πάει στο ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Αλλά παιδιά, αντικειμενικά και καθαρά σαν ταινία, σαν κινηματογραφικό έργο, η καλύτερη ταινία της Marvel που δύσκολα θα ξεπεραστεί είναι η ταινία Logan, η οποία είναι R-rated. Και DC μου, μια παρένθεση εδώ παιδιά, ο Θωμάς σου έχει πει το μυστικό της επιτυχίας, τα έχω πει σε ένα podcast, αν το έχετε ακούσει μερικοί, πως εάν θέλεις να πετύχεις θα πρέπει να πας προς το R-rated μονοπάτι, γιατί με τις ανακοινώσεις που είδα, πολύ χαριτομενιά είδα, πολύ ωραίες και χαρούμενες πεταλούδες ελεύθερες πετούν είδα και δεν μ' αρέσει. Αν θες να πετύχεις, να ξεχωρίσεις και να ξεπεράσεις κιόλας κατά τη δική μου άποψη τη Marvel, πρέπει να πας προς R-rated μεριά. Και όταν λέω R-rated δεν εννοώ γελάκια και σπλάτερ όπως ήταν το The Suicide Squad. Εντάξει, καλό ήταν κι αυτό, αλλά καλό θα ήταν να είναι ένα. Εννοώ κανονικότατο pure σκοτάδι. Εν κατακλείδη, εγώ, και θα το πω με τεράστια πικρία αυτό που θα πω, δεν περιμένω πλέον κάτι καλύτερο από το MCU. Και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί είμαι από αυτούς που λάτρεψαν τις τρεις πρώτες φάσεις του MCU και παιδιά το ξέρετε πολύ καλά, φαίνεται κιόλας μέσα από αυτό το κανάλι. Και εγώ, όπως και εσείς, μεγαλώσαμε με τη Marvel αυτά τα 11 και χρόνια, δεθήκαμε μαζί της, αλλά μπορώ να δω πλέον, το ξέρω, πως το επιχειρηματικό της μοντέλο δεν της επιτρέπει να γυρίσει στα παλιά. Και πριν κλείσω, θέλω να σας διευκρινίσω κάτι που είπα πιο πριν, γιατί είπα ότι όταν γιγαντώνεται κάτι, τραβάει τα βλέμματα των μεγάλων και των άσχετων. Πλέον στο MCU, για κάθε έναν ρομαντικό Kevin Feige, Joe Favreau και όποιον άλλον θέλετε πείτε, υπάρχουν 10 άσχετες γλίτσες, παρασιτικοί οργανισμοί που μόλις βλέπουν κάπου επιτυχία, παιδιά, πάνε και προσκολώνται σαν τα χταπόδια. Τύποι που μπαίνουν μέσα σε τέτοια project διότι ξέρουν κάποιον που ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον 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 που δουλεύει μέσα στην Disney. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, το χειρότερο είναι ότι αυτά τα άτομα καταλήγουν να έχουν και λόγο εκεί μέσα. Σημαντικό κιόλας. Το μόνο που μπορεί κάποιος να περιμένει από το MCU, και σας το λέω με σιγουριά, σας το λέω σήμερα για να το θυμάστε, είναι πως όταν τα πράγματα φτάσουν προτετελεσμένο, όταν σφίξουν τα γάλατα, για να το πω πιο λαϊκά, θα φέρουν πίσω τους παλιούς καλούς χαρακτήρες, παραδείγματος χάρη τον Iron Man του Robert Downey Jr. Όταν δείτε λοιπόν ξανά τον Robert Downey Jr. στη μεγάλη οθόνη ως Iron Man, καταρχάς να το ευχαριστηθείτε γιατί είναι ο Robert Downey Jr. και από την άλλη να ξέρετε πως το τέλος είναι πολύ κοντά, αν δεν έχει φτάσει ήδη δηλαδή. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το πώς έφτασε η Marvel στο σημερινό σημείο, αλλά πάνω απ' όλα παιδιά αυτά τα βίντεο γίνονται για να συνεχίσετε αυτή η κουβέντα από εσάς κάτω στα σχόλια. Θέλω πάρα πολύ να μάθω και τη δική σας άποψη, να δω ρε παιδί μου, εάν κι εσείς νιώθετε αυτό που νιώθω κι εγώ ή εάν ευχαριστιέστε ρε παιδί μου ακόμα τα project που βγάζει η Marvel. Μαγιά σας άμα το κάνετε, ευτυχισμένοι θα είστε. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερη τη φάτσα μου και δεν τη χόρτασες για κάποιο λόγο, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτό το βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να βγαίνετε έξω και να περνάτε όλοι σούπερ. Γεια σας.